Λοιπόν, συνέχεια της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 2 Νοεμβρίου, μαζί στις 3 η επικαιρότητα, η προεκτάσεις επικαιρότητας. Την περασμένη Παρασκευή αφιερώσαμε όλο το 2ωρο, καταγράφοντας αυτά τα οποία συνέβαιναν στην ευρύτερη περιοχή της Σάμου, βεβαίως της γειτονικής Τουρκίας, τις συνέπειες που είχε αυτός ο ισχυρός σεισμός στην περιοχή του Αιγαίου, βεβαίως στα Δωδεκάνησα, όπου είχαμε αρκετά προβλήματα και στο Αγαθονήσι, αλλά και στην Πάτμο. Μάλιστα στην Πάτμο έχουμε πρόβλημα με το λιμάνι του νησιού. Και βεβαίως, αν θέλετε, ένα πολύ μεγάλο θέμα έχει να κάνει με το τι γίνεται από εδώ και στην συνέχεια. Δηλαδή, αυτό το ισχυρό φαινόμενο ενεργοποιεί ρήγματα. Πού ουσιαστικά τελειώνει αυτή η υπόθεση, σε ό,τι έχει να κάνει με τον αριθμό των νεκρών, διότι στην χώρα μας δυστυχώς είχαμε 2 ανθρώπινες απώλειες. Στην Τουρκία συνεχίζουν τα σωστικά συνεργεία να αναζητούν έτσι επιζώντες. Κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη, βεβαίως πολλές πολυκατοικίες στην Σμύρνη. Γιατί είναι ακόμη ένα ερώτημα, γιατί δηλαδή συνέβη ό,τι συνέβη εκεί στην γειτονική Τουρκία με αυτή την έκταση, τέτοια σφοδρότητα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ήθελα να καλησπερίσουμε και να δούμε την αναπληρώτρια καθηγήτρια γεωλογίας και γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, την κυρία Εύη Νομικού, που μας κάνει την χαρά και την τιμή να δούμε αυτό το θέμα μαζί, να συζητήσουμε. Καλησπέρα, κυρία Νομικού, ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το φαινόμενο. Νομίζω να σας ρωτήσω πώς και γιατί τόσο ισχυρός σεισμός και ποιο είναι τελικά αυτό το περίφημο ρήγμα το οποίο έδωσε τον συγκεκριμένο σεισμό. Είχαμε λοιπόν, όπως είπατε και εσείς πριν λίγο, έναν πολύ ισχυρό σεισμό 2 παρά 10 την Παρασκευή, δυστυχώς, όπου έχει προκαλέσει πολλές μεγάλες καταστροφές στη Σάμο, αλλά και πολύ περισσότερο στη Σμύρνη, το οποίο προκλήθηκε από την ενεργοποίηση ενός ενεργού ρήγματος στον υποθαλάσσιο χώρο στη βόρεια πλευρά της Σάμου. Αυτό το ρήγμα έχει ένα μήκος περίπου στα 55 με 60 χιλιόμετρα, χωρίς όμως να είμαστε σίγουροι για τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά και ακριβώς ποιο τμήμα έχει ενεργοποιηθεί, λόγω του ότι δεν έχει χαρτογραφηθεί με μεγάλη ακρίβεια, με μηχανήματα δηλαδή υψηλής ανάλυσης. Εμείς οι επιστήμονες το ονομάζουμε multi-beam, δηλαδή τα λέμε ηχοβολιστικά, πολυδεσμικά συστήματα, τα οποία μπορούν να καταγράψουν τη μορφολογία του υποθαλάσσιου πυθμένα, έτσι όπως έχει γίνει και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου. Αυτό το ρήγμα λοιπόν ενεργοποιήθηκε κάποιο τμήμα του, βόρεια της Σάμου, προκάλεσε το μεγάλο σεισμό και έχουμε ένα δυστυχώς και ένα ευτυχώς. Ευτυχώς είναι ότι το τέμαχος στη Σάμο είναι στο τέμαχος εκείνο το οποίο ανεβαίνει, ανυψώθηκε, δηλαδή και με διάφορα δεδομένα δορυφορικά έχουμε μια ανύψωση στην περιοχή της Σάμος, άρα είναι το τέμαχος το οποίο ανεβαίνει. Ενώ δυστυχώς η πλευρά της γειτονικής Τουρκίας, δηλαδή η βόρεια πλευρά πλέον του ρήγματος, είναι η περιοχή η οποία βυθίζεται, είναι η περιοχή η οποία δέχεται τη μεγαλύτερη σεισμική ενέργεια και γι' αυτό δυστυχώς, εδώ βάζουμε ένα μεγάλο δυστυχώς, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ακόμα κάτω από τα ερείπια, δεν έχουν σωθεί, έχουμε τέτοιες μεγάλες απώλειες στην περιοχή της Σμύρνης. Μην ξεχνάμε όμως... Άρα εγώ θα επιχειρήσω με μία απλότητα να το περιγράψω. Άρα η βύθιση προκαλεί μεγαλύτερα προβλήματα από την ανύψωση όταν έχουμε σεισμικό φαινόμενο. Σωστά, γιατί αυτό το ρήγμα εμείς το χαρακτηρίζουμε ως κανονικό, δηλαδή είναι 2 τεμάχια, το οποίο το ένα ανεβαίνει και το άλλο κατεβαίνει. Η περιοχή η οποία βρίσκεται στο τέμαχο, στο ανερχόμενο, είναι αυτή η περιοχή που θα υποστεί τις λιγότερες ζημιές, ανεξάρτητα αν είναι πάρα πολύ κοντά στο σεισμογόνο ρήγμα. Η Σάμος δηλαδή βρισκόταν πολύ πιο κοντά στην περιοχή, όπως βλέπουμε εκεί με το αστεράκι, είναι ο σεισμός ο οποίος προκλήθηκε το επίκεντρο του σεισμού, ενώ η Σμύρνη βρίσκεται βορειότερα ουσιαστικά της όλης περιοχής μελέτης. Εδώ είναι όλα τα επίκεντρα τα οποία των σεισμών που έχουν γίνει μέχρι χτες το βράδυ, στην ουσία. Βέβαια, η μετασεισμική ακολουθία είναι πάρα πολύ πλούσια. Δεν θα πρέπει να εφησυχαστούμε, δηλαδή θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ιδίως οι κάτοικοι της τριγύρω περιοχής, γιατί οι σεισμολόγοι πιστεύουν, και έτσι είναι και το φυσικό, να έλθει, να αναμένεται ένας μεγάλος μετασεισμός, γιατί υπήρχε μεγάλη απελευθέρωση ενός τόσο ισχυρού σεισμού της κλίμακας 6,7 Ρίχτερ. Μάλιστα.
Εδώ αυτός ο χάρτης είναι πολύ χρήσιμος, λόγω του ότι πλοτάραμε στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος όλους τους σεισμούς πάνω από 4 ρίχτερ κατά τους ιστορικούς χρόνους. Δηλαδή, είναι δίνοντας να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτή η περιοχή είναι μια σεισμικά ενεργή περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι και το 1904, αλλά και παλαιότερα, η Σάμος είχε πληγεί από τέτοιους ισχυρούς σεισμούς με μέγεθος που ακουμπούσαν τα 6,7-6,8 ρίχτερ. Όπως θα δείτε, και η Σμύρνη έχει καταστραφεί πάρα πολλές φορές από σεισμούς. Είπατε ότι είναι μια αχαρτογράφητη περιοχή. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία ενδεχομένως έχουν στη διάθεσή τους οι Τούρκοι επιστήμονες? Όχι, οι Τούρκοι επιστήμονες όπως και εμείς έχουμε τα στοιχεία της ξηράς, δηλαδή είναι τα στοιχεία τα δορυφορικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε τις μετατοπίσεις, δηλαδή τις καθοδικές και ανωδικές κινήσεις, ωραία, που έχει συμβεί πάνω στη Χέρσο, λόγω της ενεργοποίησης αυτού του ρήματος. Στη θάλασσα, αυτά τα δεδομένα που είδατε και στους προηγούμενους χάρτες είναι δεδομένα τα οποία μπορεί να τα κατεβάσει οποιοδήποτε από μια πλατφόρμα που λέγεται Emotnet. Είναι δεδομένα δηλαδή με ανάλυση 115 μέτρα. Δηλαδή δεν έχουμε τον ακριβή βαθυμετρικό χάρτη όπως έχουμε σε περιοχές όπως την Ίσυρο και στην Κο, ανάμεσα στην Ίσυρο και στην Κο, όπως έχουμε στη Σαντορίνη, όπως έχουμε στον Κορινθιακό, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Σκύρο, σε άλλες περιοχές. Θεωρούμε ότι όλη η περιοχή, όλος ο κόλπος και η περιοχή ουσιαστικά γύρω από την Ικαρία και τη Σάμο είναι χαρτογράφητος με υψηλής ανάλυσης μηχανήματα και αντίστοιχα με σεισμικές απεικονίσεις. Δηλαδή δεν έχουμε προφίλ, σεισμικά προφίλ τα οποία να απεικονίζουν τη σεισμική στρωματογραφία, γενικά τη στρωματογραφία των ειζημάτων στον υποθαλάσσιο χώρο, κάτω δηλαδή από το πυθμένο. Ναι. Τώρα υπάρχει ένα πολύ απλό ερώτημα, το οποίο συνήθως γίνεται από τους δημοσιογράφους. Ξέρετε, είμαστε και λίγο αδαείς σε αυτά, αλλά από την άλλη χρειάζεται και μία απλότητα για να κατανοήσει ο κόσμος. Ερώτημα είναι ότι αυτό ενεργοποιεί γειτονικά ρήγματα, δηλαδή το περίφημο ντόμινο το οποίο ακούμε και από τους σεισμολόγους? Κοιτάξτε, στη θάλασσα και σε κάθε ρήγμα ουσιαστικά, όταν αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο μήκος και μιλάμε τώρα για ένα ρήγμα το οποίο ξεκινάει από τη Χέρσο, κοντά στην Έφεσο και προεκτείνεται δυτικά προς εμάς στον υποθαλάσσιο χώρο, μπορεί να ενεργοποιηθεί ένα τμήμα του και ένας μεγάλος σεισμός να τροφοδοτήσει, να ενεργοποιήσει διπλανά τμήματα του ρήγματος ή ρήγματα τα οποία βρίσκονται σε πλησιέστερο χώρο με αυτό το σεισμογενές ρήγμα. Αν δείτε λοιπόν τους μετασεισμούς, έχουμε μια μετάθεση της σεισμικής ακολουθίας προς τα δυτικά. Άρα λοιπόν και οι σεισμολόγοι συμφωνούν ότι σιγά σιγά ίσως πιθανόν να ενεργοποιούνται κάποια ρήγματα ή τμήματα του ρήγματος στο δυτικό τέμαχος, δηλαδή δυτικά από εκεί που έχει έλθει ο μεγάλος πρώτος σεισμός της Παρασκευής. Ναι. Μπορεί να ενεργοποιούνται ρήγματα τα οποία να βρίσκονται άνωθεν αυτού του σημείου ή κάτωθεν, δηλαδή εννοώ είτε βόρεια είτε νότια με αυτή τη διαδικασία? Ναι, στη γύρω περιοχή ναι. Δεν θα μπορέσει όμως να ενεργοποιηθεί ένα ρήγμα το οποίο βρίσκεται νότια της Ρόδου ή νότια της Κρήτης, που εκεί είναι τελείως γεωδυναμικός ο χώρος ξεχωριστός, είναι η ζώνη υποβύθισης. Δεν θα μπορεί να ενεργοποιηθεί η Νήσερος, μια που είναι πάρα πολύ κοντά και έχω κάνει διδακτορικό στην Νήσερο και την γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Άρα το ηφαίστειο της Νήσερο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ενεργοποίησης λόγω του ότι έγινε ένα σεισμός πάρα πολύ κοντά στη Σάμο. Άρα σε έναν χώρο όπου οι κάτοικοι σαφώς τον ένιωσα και σαφώς φοβήθηκα εάν συμβαίνει κάτι από το ηφαίστειο της Νησίρου. Ενεργοποιούνται τα ρήματα τα οποία βρίσκονται κοντά στη σεισμογενή περιοχή ή αντίστοιχα τμήματα, αυτό είναι το πιο κρίσιμο που πρέπει να μελετήσουμε σωστά, τα τμήματα που έχουν ενεργοποιηθεί κατά μήκος αυτού του μεγάλου ρήγματος. Πάντως μιλάμε για το Αιγαίο, το οποίο έχει πολλά υποθαλάσσια ρήγματα, αυτές τις λεγόμενες περιοχές στο κόκκινο, που έχουν δώσει και ιστορικά τους μεγαλύτερους σεισμούς. Έτσι. Μου λέγατε και στο ραδιόφωνο ότι ο μεγαλύτερος σεισμός που είχαμε να καταγράφεται, γιατί βιώσαμε έτσι, ένα κομμάτι αυτής της εικόνας στην Σάμο με το τσουνάμι, ήταν αυτός στη Σαμοργού το 1956. Σωστά. Το 1956, 9 Ιουλίου, έγινε ο μεγαλύτερος σεισμός με 7,8. Ουσιαστικά ήταν δύο σεισμοί. Όπου και εκεί, σε αυτή την περίπτωση, ο σεισμός, το επίκεντρο του σεισμού ήταν πιο κοντά στην Αμοργό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι καταστράφηκε περισσότερο η Σαντορίνη, γιατί η Σαντορίνη βρέθηκε σε εκείνο το τέμαχος, το οποίο ουσιαστικά βυθιζόταν. Δηλαδή, ήταν στην προέκταση του ρήγματος και όλη η σεισμική ενέργεια μεταφέρθηκε προς νότο στην περιοχή. Τότε που έγινε ο σεισμός το 1956. Εδώ έγινε ακριβώς το αντίθετο. Όλη η σεισμική ενέργεια μεταφέρθηκε προς το βόρειο τμήμα, προς βορρά.
Όπως βλέπουμε εδώ και στις εικόνες, είναι το παλιριακό κύμα, το τσουνάμι το οποίο προκλήθηκε και ανεξάρτητα αν δεν είναι μεγάλο σε ύψος κύματος, αυτό που πρέπει να ξέρουν και να γνωρίζουν οι κάτοικοι είναι ότι σε τέτοιες περιοχές, δηλαδή κοντά στην παραλία, απομακρυνόμαστε και δεν πλησιάζουμε, λόγω του ότι δεν ξέρουμε ποτέ το ύψος του κύματος, το οποίο μπορεί να έρθει ανά πάσα ώρα και στιγμή όταν έχεις ένα σεισμό που ακουμπάει τα 7 ρίχτερ. Άρα λοιπόν ήταν λίγο παράδοξο αυτό που είδαμε και εμείς, κάποιοι με κινητό να πλησιάζουν προς την ακτή, έτσι ώστε να τραβήξουν φωτογραφίες ή βίντεο, αντί να απομακρύνονται προς το εσωτερικό της περιοχής. Άρα λοιπόν, η συμβουλή δικιά μας είναι όταν έχουμε ένα σεισμό τόσο μεγάλου μεγέθους και ιδιαίτερα σε παράκτια περιοχή, όπως σε ένα νησί, θα πρέπει οι κάτοικοι να απομακρύνονται από το παραλιακό μέτωπο, από την παραλία και να πηγαίνουν προς το εσωτερικό. Γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος τσουνάμι. Ναι. Άρα καταλαβαίνω ότι αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, κυρία Νομικού, είναι πραγματικά μέσα από την επιστήμη να επενδύσουμε σε αυτό το κομμάτι, να καταγράψουμε με κάθε λεπτομέρεια όλα αυτά τα ρήγματα στην χώρα, είτε αυτά είναι υποθαλάσσια, είτε είναι χέρσα εννοώ επιστημονικά, προκειμένου αυτό να είναι το εργαλείο αντιμετώπισης των σεισμών που έτσι κι αλλιώς είναι νομίζω ότι πλέον και στο DNA του Έλληνα, έτσι, διαχρονικά. Χωρίς σεισμούς δεν ζούμε. Σωστό. Μόνο που στη Χέρσο είναι πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί το ρήγμα μπορούμε να το επισκεφτούμε πολύ πιο εύκολα. Στη θάλασσα είναι πιο πολύπλοκα, λόγω του ότι θα πρέπει να γίνουν οκεανογραφικές μελέτες, οι οποίες με ειδικά μηχανήματα. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε, απλά για να γνωρίζει ο κόσμος, είναι πρώτα χαρτογραφούμε με λεπτομέρεια όλο το βυθό, δηλαδή ξέρουμε τη μορφολογία του υποθαλάσσιου πυθμένα. Στη συνέχεια κάνουμε σεισμική απεικόνηση, δηλαδή θέλουμε να γνωρίσουμε τη στρωματογραφία, ό,τι κρύβει κάτω πυθμένα, στα στρώματα του πυθμένα. Και βέβαια, αυτή τη στιγμή και σε όλες τις περιοχές του κόσμου και σε μεγάλες ωκεανογραφικές αποστολές, το επόμενο βήμα είναι το βήμα της καινούργιας τεχνολογίας. Είναι να μπορέσεις να χαρτογραφήσεις το ρήγμα το οποίο έχει ενεργοποιηθεί και να δεις και το άλμα του ρήγματος, δηλαδή τη μετατόπιση, με υποβρύχια οχήματα, με ρομπότ ή με αυτόνομα οχήματα. Αυτό το έχουμε καταφέρει στη Σαντορίνη. Έχουμε χαρτογραφήσει πολλές περιοχές του ενεργού τμήματος της Σαντορίνης, έτσι ώστε να έχεις μια εικόνα του βυθού με πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση. Είναι δηλαδή σαν να περπατάς στο βουνό. Το ίδιο πράγμα είναι σαν να περπατάς μέσα στον θαλάσσιο πυθμένα, στον πυθμένα της θάλασσας. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο συνδέεται και με κάτι το οποίο βιώνουμε πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια, που έχει να κάνει ουσιαστικά με την ανακάλυψη αυτών των πολύτιμων υδρογανθράκων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, Αιγαίου, Ανατολική Μεσόγειος, δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία. Με όλα αυτά τα στοιχεία, η οικεανογραφία είναι μια καινούργια επιστήμη. Γιατί είναι μια καινούργια επιστήμη? Γιατί συνεχώς την τεχνολογία εξελίσσεται και εμείς χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Δυστυχώς. Δηλαδή, δυστυχώς πρέπει να προηγηθεί η τεχνολογία και εμείς να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Αλλιώς είναι αδύνατο να επισκεφτούμε και ο βυθός της Ελλάδας, το Αιγαίο κυρίως, κρύβει πάρα πολλά μυστικά και πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, όπως και ενεργά ηφαίστεια στον υποθαλάσσιο χώρο, μια που μιλήσαμε και για νήσερο πριν. Κρύβει ακόμη μυστικά, δηλαδή έχετε κάνει μια εξαιρετική δουλειά, συμμετέχετε σε διάφορα προγράμματα τα οποία είναι πιλωτικά και πολύ καινοτόμα. Συμμετέχετε σε ένα πρόγραμμα της NASA. Συμμετείχατε σε μια αποστολή με τον περίφημο Robert Ballard, δηλαδή τον άνθρωπο ο οποίος ανακάλυψε τον Τιτανικό και νομίζω μετά τον Κουστό ή ενδεχομένως επειδή έχει περισσότερα εργαλεία συγκριτικά στην εποχή μας, είναι ο άνθρωπος του 20ου-21ου αιώνα. Εννοώ ότι ακόμη έχει κρυμμένα μυστικά το Αιγαίο, αλήθεια? Προφανώς. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε δει μόλις ούτε το 10% όλο αυτό το μυστικό το οποίο κρύβει. Και αυτό που αναφέρατε πριν λίγο είναι ότι ευτυχώς οι Έλληνες μπορούμε και συνεργαζόμαστε με μεγάλα διεθνή ιδρύματα, εκτός από τα δικά μας, τα ελληνικά, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με ξένα πανεπιστήμια και με ξένα ινστιτούτα, ήδη αναφέρατε κάποια. Και βέβαια η αποστολή στην NASA ήταν η κορυφή ουσιαστικά όλη αυτή τη συνεργασία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τα μηχανήματα από ξένα κράτη να μπορούμε να διερευνήσουμε το βυθό με μεγαλύτερη ακρίβεια και να καταλάβουμε στο τι συμβαίνει και στο τι γίνεται, είτε όταν λέμε για έναν τόσο πλούσιο χώρο όπως είναι τη Σαντορίνη, είτε δυστυχώς ή ευτυχώς σε έναν χώρο που θα είναι η Σάμος και θα πρέπει να τη διερευνήσουμε πολύ καλύτερα, είτε γύρω από την Ίσυρο, είτε η περιοχή του Βόρειου Αιγαίου, που για μας αποτελεί μια περιοχή, ουσιαστικά ένα γεωλογικό εργαστήριο, γιατί μην ξεχνάμε ότι στο Βόρειο Αιγαίο έχει και τη συνέχεια του ρήγματος Ανατολίας. Η Νήσερος λοιπόν, μια που τη βλέπουμε, αυτό είναι ο κρατήρας Στέφανος. Γύρω από την Ήπειρο υπάρχουν πάρα πολλά υποθαλάσσια ηφαίστεια.
Έχουμε βουτήξει το 2010 και με τα ρομπότ μαζί με τον Ballard, με το πλοίο του Ballard γύρω από την Ίσρο. Έχουμε βρει υποθαλάσσιους κρατήρες σε μικρότερη έκταση από τον Στέφανο, αλλά ευτυχώς είναι ανενεργοί, δηλαδή σημαίνει ότι οι κρατήρες αυτοί είχαν ενεργοποιηθεί σε παλαιότερους γεωλογικούς χρόνους και αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούμε και βρίσκουμε στη θάλασσα είναι μόνο στρώματα ελαφρόπετρας χωρίς υδροθερμία. Στην Ίσρο έχει πολύ κοντά υδροθερμία γύρω από τις θερμές πηγές, δηλαδή στην παράκτια ζώνη γύρω από την Ίσρο. Άρα η Ίσρο ουσιαστικά δεν φοβάται από αυτό το σεισμό που έγινε στη Σάμο. Είναι δύο διαφορετικά γεωδυναμικά καθεστώτα, δύο διαφορετικά γεωδυναμικά περιβάλλοντα. Νομίζω μαγευτικά αυτά που μας λέτε, πραγματικά. Να σας ρωτήσω, ο Σαντορινιά έχει ακόμα μυστικά η καλτέρα της Σαντορίνης, γιατί εσείς έχετε, νομίζω, τον τελευταίο καιρό μελετάτε πολύ πιο έντονα το περίφημο Κολούμπο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Σωστά, έχει πολλά μυστικά η Σαντορίνη που έχει ακόμα μυστικά. Δηλαδή, κυρία Νομικού, τώρα να παίξουμε και λίγο ιστορία μυθολογία. Είναι ακόμη η Ατλαντίδα και από κάτω, δηλαδή ρωτάω τους Σαντορινιούς. Έχει τόσα μυστικά. Δεν έχουμε βρει κάτι. Δεν θα μπορούσαμε να βρούμε και κάτι, γιατί η έκρηξη μυθολογική ήταν τόσο καταστροφική. Που ναι, καλά, χαρτολογώ τώρα γι' αυτό, αλλά λέω ότι έχει τόσα μυστικά ακόμα η καλντέρα που δεν τα έχουμε ανακαλύψει στη Σαντορίνη. Ακριβώς. Ας πούμε ότι η Σαντορίνη είναι πολύ καλύτερα μελετημένη, ο βυθός της, ο οποίος είναι εντυπωσιακός, όπως και της Νησίρου, αυτό πρέπει να το τονίσουμε λίγο. Επειδή είναι ηφαίστεια για τα δύο, ο βυθός και της Νησίρου και της Σαντορίνης είναι πολύχρωμος. Αποτελείται δηλαδή από εναλλαγές λαβών και πυροκλαστικών, όπου τα χρώματα που βλέπεις είναι μοναδικά. Είναι εκπληκτικά. Γιατί έχει ουσιαστικά τις λάβες, οι οποίες εκχύνονται και έχουν παγώσει, είμαστε στον υποθαλάσσιο πυθμένα, που δημιουργούν διάφορες μορφολογικές δομές, οι οποίες είναι μοναδικές. Το ανάγλυφό τους είναι μοναδικό. Γιατί έχω δείξει και με βαθυσκάφος, το έχω εξερευνήσει και με ROV, με υποβρύχια ρομπότ, και πραγματικά ο βυθός και της Σαντορίνης αλλά και της Νησίρου. Έχω καταδυθεί στα 250 μέτρα δίπλα στη Στρογγύλη, στο μάλιστα. Μικρό το νησάκι. Ναι, έχουμε δει μάλιστα και μπροστά στα μάτια μας ένα τεράστιο γκρι καρχαρία. Τον είχαμε δείξει και σε ειδικά ντοκιμαντέρ γύρω από την Ίσρο. Είναι εκπληκτικός. Ναι, είναι μοναδικός. Τα χρώματα είναι πραγματικά εκπληκτικά. Δεν είναι απλά αυτό το μονόχρωμο γκρι χρώμα που βλέπεις στο βυθό. Είναι χρώματα τα οποία είναι λόγω των διαφορετικών ποσοτήτων λαβών που έχουν εκχυθεί από τα ηφαίστεια είτε της Νησίμου είτε της Σαντορίνης. Αλλά ο βυθός κρύβει πολλά μυστικά και να σας πω κάτι που λέγει και ο Μπάλαρτ είναι ότι δεν γνωρίζεις αμέσως στο επόμενο βήμα τι θα συναντήσεις. Όταν ουσιαστικά κάνεις μια διερεύνηση του βυθού, εξερεύνηση με υποβρύχιο ρομπότ, μπορεί να είναι μονότονο το τοπίο και ξαφνικά μπορείς να βρεθείς μπροστά σε ένα υπερθέαμα. Ποτέ δεν γνωρίζεις τι θα βρεθείς στο επόμενο βήμα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο μου έλεγε συνεχώς. Ευχαριστώ και για την ενημέρωση, ευχαριστώ και για αυτό το μαγευτικό ταξίδι και νομίζω θα έχουμε κάποια άλλη στιγμή την δυνατότητα να προβάλλουμε και υλικό έτσι, από αυτή τη δουλειά που έχει γίνει και για την Σαντορίνη, αλλά βεβαίως και για την Νήσρο που ενδιαφέρει τους Δωδεκανήσους πολύ έντονα. Άλλωστε και στη Σαντορίνη παντού μας βλέπουν σε όλο το Αιγαίο. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά κυρία Νομικού. Χαρά μου, να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτά από την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό κομμάτι αυτή η μαγεία δηλαδή του Αιγαίου, ειδικά αυτή η υποθαλάσσιοι χώροι και της καλτέρας της Σαντορίνης και το ηφαίστειο του υποθαλάσσιου εκεί στον Κολούμπο βεβαίως και αυτός ο μοναδικός βυθός στην Νήσωνο. Πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε γιατί είχαμε και ένα έτσι ατύχημα. Έχουμε ένα θέμα δηλαδή το οποίο θα δούμε από αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι αυτά τα οποία αλλιώς τα υπολογίζεις στην ζωή, αλλιώς σου βγαίνουν. Αναφέρομαι καταρχήν στο ναυτικό ατύχημα με το Κάλυμνος Στάρα.